Σε λίγο, φίλες και φίλοι, εδώ στο κανάλι θα είναι Σκόκαλης δημοσιογράφος. Θα δούμε αναλυτικά. Γι' αυτό ο Μητσοτάκης πήγε εκτάκτος στο Ισραήλ. Το μήνυμα Νετανιάχου προς την Ελλάδα και τις συμμαχικές χώρες για πόλεμο από κοινού. Υπόσχεση του Κυριάκου και το παρασκήνιο από την επίσκεψη που είχε ακυρωθεί. Είστε Ναζί. Πάγωσαν στη Θεσσαλονίκη με το μήνυμα προς την Ισραηλινή κοινότητα. Πράσινο φως στην Τουρκία για να σταλεί και τουρκικό στρατός υπέρ των Παλαιστινίων. Νέο κόμμα από τα σπλάχνα του ΣΥΡΙΖΑ, εκεί όπου στην κυριολεξία γίνεται του Κασελάκη. Έτσι εξηγούνται τα νέα καρφώματα και οι αποχωρήσεις. Καρφώθηκε ο Χάρης Δούκας με τη δήλωσή του υπέρ του Μητσοτάκη. Τι είπε για τον Πρωθυπουργό. Νέο ηλεκτροσόκ, η αύξηση που θα δούμε στους επόμενους λογαριασμούς του ρεύματος, ενώ κόβεται η κρατική επιδότηση. Πώς μπορούμε να αποφύγουμε το νέο κράχ στη τσέπη μας. Αυτά και όχι μόνο, ξεκινάμε τώρα αναλυτικά. Έχουμε χάσει τις μέρες από τότε που το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ξεκινάει την χερσαία επέμβαση στη Γάζα. Από αναβολή σε αναβολή πηγαίναμε και αυτές οι αναβολές οφείλονταν στα διπλωματικά παιχνίδια, στις διεθνείς πιέσεις που ασκήθηκαν, αλλά κυρίως στην στρατηγική των Ισραηλινών για να διασφαλίσουν ένα νικηφόρο αποτέλεσμα πριν κάνουν το οτιδήποτε. Μιλάω σε παρελθόντα χρόνο για την αναβολή της μεγάλης στρατιωτικής επιχείρησης, διότι αν ήδη δεν έχει ξεκινήσει την ώρα που γράφετε το βίντεο που παρακολουθείτε, όλα δείχνουν ότι θα ξεκινήσει πολύ σύντομα. Στις επισκέψεις δυτικών ηγετών που είχαμε ως τώρα στον Νετανιάχου, το μήνυμα του Ισραηλινού ηγέτη ήταν καρμπόν, ακριβώς το ίδιο, ότι είμαστε σε μια σκοτεινή ώρα και πως ο εχθρός είναι κοινός που πρέπει να τον πολεμήσουμε μαζί. Αυτό είχε πει απευθυνόμενο στον Κύπριο πρόεδρο και το επανέλαβε ο Νετανιάχου απευθυνόμενο στο Μητσοτάκη σε μια επίσκεψη που έγινε τελικά εκτάκτος ενώ είχε ακυρωθεί για λόγους ασφαλείας. Πριν πάμε στο παρασκήνιο για τους λόγους που η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε όπως, είναι σημαντικό να καταλάβουμε τι υποσχέθηκε ο Έλληνας Πρωθυπουργός στον Ισραηλινό ομολογό του. Μετά τις αμοιβές φιλοφρονήσεις, περιφιλίας φίλε μου και φίλε μου, ο Νετανιάχου μπήκε κατευθείαν στο ψητό, ξεκινώντας με την επανάληψη της φράσης που είχε πει και στους άλλους ηγέτες, ότι βρισκόμαστε σε μια σκοτεινή ώρα. Είναι μια μάχη του πολιτισμού ενάντια στη βαρβαρότητα. Είμαστε στη μεριά του πολιτισμού και πρέπει να ενωθούμε όλοι μαζί απέναντι στη Χαμάς που είναι το Ισλαμικό κράτος, τόνισε ο Ισραηλινός απευθυνόμενος στο Μητσοτάκη. Ο Πρωθυπουργός μας απάντησε αποκαλώντας τον Νετανιάχου ως αγαπητό Μπίμπι, τον αληθινό φίλο εκτός από σύμμαχο. Και αφού υπενθύμησε την ελληνική στήριξη στο δικαίωμα αυτοάμυνας του Ισραήλ, υποσχέθηκε την συνέχιση της υποστήριξης από την Ελλάδα με την ελπίδα ότι συμβεί να μην έχει μεγάλο ανθρωπιστικό κόστος. Πριν προλάβει καλά-καλά ο Μητσοτάκης να ολοκληρώσει τη δήλωσή του, Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης έκαναν επικεφαλίδα την υπόσχεσή του ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να υποστηρίζει το Ισραήλ. Απλά και συνοπτικά, ο Κυριάκος μετά τις δύο ελληνικές φρεγάτες που έστειλε μέσω ΝΑΤΟ και την παραχώρηση νέας βάσης στους Αμερικάνους, υποσχέθηκε η στήριξη να συνεχιστεί με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Όσο για το ανθρώπινο κόστος, όπως ακούσατε, ευχήθηκε να μην είναι μεγάλο, εννοώντας προφανώς από την χερσαία επίθεση στη Γάζα. Με αυτή τη λογική, αν χτυπηθεί και κανένας ακόμα ναός όπως του Αγίου Δημητρίου, θα πρόκειται για ανεκτές από τη μεριά μας παράπλευρες απώλειες. Σημειώστε ότι στον διάλογο από το τέτα-τέτ των δύο ηγετών, τουλάχιστον από όσα δημοσιεύτηκαν μέχρι και πριν από λίγο, δεν υπήρχε καμία αναφορά του Μητσοτάκη για το χτύπημα στον ναό της Ορθοδοξίας, που έστεκε εκεί πάνω από 1600 χρόνια και υποτίθεται είχε κάνει συνεννοήσεις με το Ισραήλ για να προστατευτεί. Εδώ και 3 χρόνια που λειτουργεί αυτό το κανάλι, προσπαθώ να είμαι αντικειμενικός. Δεν ξέρω αν το καταφέρνω, αλλά αυτό προσπαθώ επειδή πιστεύω ότι μόνο έτσι μπορείς να κάνεις κριτική όταν είσαι αντικειμενικός. Δεν είναι εύκολο η Ελλάδα σε αυτόν τον νέο πόλεμο να κρατήσει τις ισορροπίες, ειδικά όταν τα γεγονότα μας αφορούν άμεσα, όχι μόνο επειδή είναι πολύ κοντά μας, αλλά και για την ουρά που έχουν, η οποία καταλήγει σε εμάς μέσω και των όσων έχουν μπουκάρει εδώ με ευθύνες όλων των κυβερνήσεων. Παρένθεση. Ο Αλαχμπαρίτης που είχε επιτεθεί στην εκκλησία του Αγίου Παντελήμωνα το Πάσχα,
δεν μιλάω για το πρόσφατο επεισόδιο, έβγαλε στη δημοσιότητα ένα βίντεο μέσα από το οποίο διαφήμιζε ότι είχε βγάλει και την ευκολία με την οποία είχε βγάλει ελληνικό διαβατήριο. Στο βίντεο αυτό φαίνεται, εκτός από το διαβατήριο, ότι έχει και ταυτότητα. Δεν ξέρω αν είχε προλάβει να βγάλει και την καινούρια. Πάντως, όπως έλεγαν και κάποιοι, έχει και το διαβατήριο τσιπάκι. Και αυτό για λόγους ασφαλείας, όπως πρέπει να έχει που θα έχει δύο τσίπι καινούρια ταυτότητα, για λόγους ασφαλείας, να τη λοιπόν η ασφάλεια. Όσοι το υποστήριζαν, ας πάρουν αυτή την ασφάλεια, να την κάνουν κορνίζα, για να μην τους ξεφύγει. Και κάτι ακόμα, το οποίο πηγαίνει και προς τους Έλληνες αστυνομικούς, όταν οι Έλληνες έτρεχαν στα αστυνομικά τμήματα για να βγάλουν την παλιά ταυτότητα πριν βγει η καινούρια, τους έκαναν καψόνια, έτσι δεν είναι? Ο κύριος όμως εδώ μας το έδειξε ο ίδιος, με πόση ευκολία έβγαλε και ταυτότητα και διαβατήριο. Κλείνει η παρένθεση και συνεχίζουμε. Εδώ βλέπουμε ότι η χώρα μας πάλι με απόφαση του Μητσοτάκη, όπως είχε γίνει και με την Ουκρανία, στηρίζει με τα μπούνια που λέμε στο 1000% το Ισραήλ, οδηγώντας μας σε νέες περιπέτειες χωρίς προηγουμένως να έχει ρωτήσει κανέναν. Άσχετα σε ποιο συμπέρασμα καταλήγει ο καθένας. Άλλος μπορεί να πει ότι καλά κάνει ο Μητσοτάκης, άλλος να πει όχι, να πει το αντίθετο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως, το μόνο χειροπιαστό είναι ότι θα έχουμε κόστος. Ένα κόστος που αυτή τη φορά μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που πληρώσαμε και συνεχίζουμε να πληρώνουμε λόγω Ουκρανίας. Στο παρασκήνιο της επίσκεψης. Εκεί οι κακές γλώσσες λένε ότι ο Κυριάκος πήρε την απόφαση να πάει στο Ισραήλ μόλις είδε ότι τον πρόλαβε ο Κύπριος πρόεδρος, ο οποίος αψήφισε την πολεμική κατάσταση και πήγε στο Ισραήλ, σε αντίθεση με τον ίδιο που ακύρωσε για λόγους ασφαλείας. Επίσης λέγεται, προκειμένου να προετοιμαστεί η επίσκεψη, έσπασαν τα τηλέφωνα και χρειάστηκε μέχρι και η παρέμβαση της Ούρσουλα Φον ντε Λάιεν για να πραγματοποιηθεί. Η πρόεδρος της Κομισιόν δεν φαίνεται να πτωείται από την ανταρσία που έχει ξεσπάσει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση εναντίον της για ξεκάθαρη θέση υπέρ του Ισραήλ και συνεχίζει να κάνει τα πάντα για να επιστρατεύσει κάθε ευρωπαϊκή χώρα. Ο Πρωθυπουργός που μαζί με τον Γεραπετρίτη και τον Παπασταύρου ξεκίνησαν ξημερώματα υπό άκρα μυστικότητα για το Ισραήλ, ήθελε με την επίσκεψη αυτή να βγει κερδισμένος επικοινωνιακά. Είτε το κατάφερε αυτό είτε όχι για τον εαυτό του, η μόνη χαμένη της υπόθεσης σίγουρα θα είμαστε εμείς. Ο απλός λαός που μαθαίνει ξαφνικά και πέφτουν από τα σύννεφα ορισμένοι, ότι στην Ελλάδα υπάρχουν 150 πιθανοί στόχοι από τη Χαμάς και ακόμα είμαστε στην αρχή των γεγονότων. Ένα γεγονός όπως αυτά που συμβαίνουν στη Γερμανία με γραφίτι κατά των Ισραηλινών είχαμε στη Θεσσαλονίκη. Άγνωστοι βανδάλισαν την τοιχογραφία για το Ολοκαύτωμα, γράφοντας πάνω συνθήματα υπέρ της Γάζας όπως το Free Gaza, ελευθερώστε τη Γάζα και Εβραίοι ίσον Ναζί. Τον βαδαλισμό καταδίκασε το ΚΙΣ τονίζοντας πως η εποχή της ανοχής στον αντισημιτισμό έχει περάσει οριστικά και ούτε στην Ελλάδα ούτε στην Ευρώπη οι ελεύθερες φωνές μπορούν να επιτρέψουν την επιστροφή των προγκρόμ. Μακάρι οι ελεύθερες φωνές, και μιλάω γενικότερα πέρα από το συγκεκριμένο συμβάν, να έχουν πάντα το πάνω χέρι, γιατί θυμάμαι κάτι ελεύθερες φωνές που τις υποχρέωσαν σε λογοκρισία και υποχρεωτικό τσιμηματάκι με στάμπες. Ποιος το έχει κάνει και ποιος όχι, ποιος έχει το τεστάκι και ποιος δεν το έχει. Επιστρέφουμε στα αμιγώς δικά μας με τις πολιτικές εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, εκεί όπου στην κυριολεξία γίνεται του Κασελάκη. Μετά την αποχώρηση του ευρωβουλευτή Κούλογλου, που δήλωσε ότι δεν παραδίδει την έδρα, ακολούθησε η επίθεση φίλη κατά του νέου Προέδρου, θέτοντας θέμα ηγεσίας. Ο Παύλος Πολάκης το απάντησε, καλώντας τον να δεχτεί επιτέλους το αποτέλεσμα. Ή άρων των κραβατών σου και περιπάτη, όπως του είπε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανταρσία μέσα στο κόμμα, τα καρφώματα όπως τα παλιά άρθρα του Κασελάκη που δημοσίευσε η εφημερίδα των συντακτών και τα λοιπά, μόνο τυχαία δεν είναι. Όπως λέγεται, οι αντάρτες έχουν ήδη έτοιμο ένα νέο κόμμα μέσα από τα σπλάχνα του ΣΥΡΙΖΑ και με αυτές τις αντιδράσεις τους φροντίζουν να του βάλουν γερά θεμέλια πριν ανακοινωθεί στους ψηφοφόρους. Στο νέο δήμαρχο Αθηναίων θα περάσουμε τώρα, ο οποίος με τη νίκη του προκάλεσε σοκ στο Μπακογιαννέικο, κάνοντας την χάρη στο Μητσοτάκη που θέλει να το βγάλει από τη μέση, μην τυχόν ο Κώστας του φάει την αρχηγική καρέκλα. Σε συνέντευξη που έδωσε ο Χάρης Δούκας, κλήθηκε μεταξύ άλλων να πει τη γνώμη του και για τον Πρωθυπουργό. Αφού ξεκαθάρισε ότι είναι Πασόκ, ευχαρίστησε τον Στέφανο Μάνο για την στήριξη που προσέφερε
και είπε ότι ο Μητσοτάκης είναι σοβαρός πολιτικός. Έχει κερδίσει 2 εκλογικές διαδικασίες με έναν μεταρρυθμιστικό λόγο και με τριοπάθεια. Έχει κάνει αρκετά λάθη που δεν του στήχησαν στην κάλπη. Είναι σοβαρός πολιτικός, τόνισε ο νέος δήμαρχος Αθηναίων. Επιστρέφουμε στα γεγονότα στο Ισραήλ με το τελεσίγραφο από την Τουρκία για στρατιωτική δράση υπέρ των Παλαιστινίων και το οποίο έληξε. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι αυτά τα γνωστά παχιά λόγια των Τούρκων που δεν γίνονται πράξη στο τέλος. Πλην όμως, ο τουρκικός τύπος και μάλιστα της αντιπολίτευσης παρακαλώ, έδωσε συνέχεια στο θέμα. Όπως θα μας πει αναλυτικά ο συνάδελφος Κοσμάς Καραΐσκος, οι Τούρκοι έχουν περάσει σε άλλο στάδιο αυτή τη σκέψη τους, ετοιμάζοντας ένα σχέδιο στρατιωτικής δράσης παρόμοιο με τον Ατήλα στην Κύπρο. Επίσης θα ακούσουμε τις πρωτοφανείς δηλώσεις Κερίδη υπέρ της Τουρκίας για το μεταναστευτικό. Μείνετε όμως μέχρι το τέλος, γιατί αμέσως μετά θα δούμε πόσο πιο ακριβά θα πληρώσουμε το ρεύμα στους επόμενους λογαριασμούς, ενώ κόβεται η κρατική επιδότηση, αλλά και τρόπους για να έχουμε φθηνό ηλεκτρικό χωρίς διακοπές ακόμα και σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ο Ντεβλέτ Μπαχτσελή, πρόεδρος του Εθνικιστικού Κόμματος στην Τουρκία, είχε δώσει 24ωρο τελεσίγραφο προς το Ισραήλ για να σταματήσει τις επιθέσεις του προς τη Γάζα. Αλλιώς, όπως έλεγε, καθότι έχει, λέει, προγονικά δικαιώματα στην περιοχή και έχει δεσμούς στρατιωτικούς και πολιτιστικούς με τη Γάζα, η Τουρκία θα παρέμβει. Το 24ωρο, χτες, στις 19:26 το απόγευμα, έληξε. Ωστόσο, τώρα δεν έχουμε δει κάποια περαιτέρω δράση από την Τουρκία και η αλήθεια είναι πως δεν διαφαίνεται κάποια τέτοια. Πλην όμως βλέπουμε ότι αυτό το θέμα με την εμπλοκή της Τουρκίας στην όποια διαδικασία επίλυσης παρατείνεται με κάποια δημοσιεύματα που βλέπουμε στην Τουρκία. Έτσι, για παράδειγμα, είδαμε μια εφημερίδα της αντιπολίτευσης, την Cumhuriyet, η οποία, αν και, επαναλαμβάνω, απηχεί τις απόψεις αντιπολίτευσης, εμπροκειμένου αναπαρήγαγε απόψεις τελεχών του κόμματος του Μπαχτσελή, που λένε ότι όπως είχαν υπογραφεί οι συμφωνίες Ζυρίχης και Λονδίνου το 1959 για την Κύπρο, κάτι ανάλογο θα μπορούσε να γίνει και τώρα για τη Γάζα και την Δυτική Όχθη. Ουσιαστικά δηλαδή λένε πως εκεί θα έπρεπε να υπάρξει το μοντέλο Κύπρου. Και μάλιστα ο συγκεκριμένος τίτλος που έχει η εφημερίδα σήμερα είναι αυτός ακριβώς, δηλαδή μοντέλο Κύπρου. Μάλιστα κάτω από αυτό τον τίτλο αναφέρει «Θα σταλεί στρατός στη Γάζα», εννοώντας ότι προφανώς μετά από κάποια συμφωνία των εμπλεκόμενων μερών μπορεί να γίνει αυτό. Παράλληλα με τον Μπαχτσελή, άλλοι καθεστωτικοί αναλυτές λένε πως η Παλαιστίνη, η Γάζα, η Ιερουσαλήμ, όλα αυτά, λέει, κανονικά είναι τουρκικά εδάφη. Εμείς τα είχαμε μέχρι το 1917. Και αν το δούμε, λέει, από την πλευρά του διεθνούς δικαίου, η περιοχή εκεί πέρα είναι τουρκικό έδαφος. Καλό και αυτό. Τα ακούσαμε και αυτό. Ο Υπουργός Μετανάστευσης Κερίδης επισκέπτεται την Τουρκία και προφανώς εν ώψη αυτής της επίσκεψης, πριν από 2 μέρες, έδωσε μια συνέντευξη στο κρατικό προπαγανδιστικό πρακτορείο ειδήσεων της Τουρκίας στο Ανατολού. Εκεί λοιπόν ανέφερε ότι η Τουρκία είναι μια σημαντική χώρα όσον αφορά τη μετανάστευση και όσον αφορά την διαχείριση της μετανάστευσης. Πιστεύουμε πως μέσα από μια συνεργασία μπορούμε, λέει, να ξεπεράσουμε το πρόβλημα της άτυπης μετανάστευσης. Η αλήθεια είναι ότι η Τουρκία είχε σηκώσει μεγάλο βάρος με τους πρόσφυγες είτε από τη Συρία είτε από αλλού. Η αλήθεια είναι, αν έλειπαν 1-2 λέξεις, θα νομίζαμε ότι αυτά τα είχε πει κάποιος Τούρκος υπουργός. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η Τουρκία, όσον αφορά το θέμα της μετανάστευσης, είναι ο καρκίνος της περιοχής. Η Τουρκία βγάζει χρήματα από αυτή τη δουλειά, δηλαδή ουσιαστικά απειλεί την Ευρώπη ότι με τον γνωστό τρόπο απειλούν όλοι οι μαφιόζοι, δηλαδή δώσε μου χρήματα γιατί αλλιώς θα σου χαλάσω το μαγαζί με αυτούς που θα στείλω. Και όχι μόνο αυτό, έχει πολλά ωφέλη από τη μετανάστευση, γιατί ξέρουμε αρκετές περιπτώσεις μεταναστών που δουλεύουν στην Τουρκία και δεν τους πληρώνουν ή τους πληρώνουν ελάχιστα, πολύ πιο κάτω ακόμα και από τον κατώτατο μισθό. Και φυσικά έχει και το πολιτικό μακροπρόθεσμο όφελος στην Τουρκία, ότι εξισλαμίζει την Ευρώπη. Και το αποτέλεσμα ακριβώς αυτής της πολιτικής το είδαμε τώρα τελευταία, όταν είδαμε σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες διαδηλώσεις που έκαναν μετανάστες, υποστηρίζοντας όχι μόνο το Παλαιστινιακό ευρύτερα, αλλά και ιδιαίτερα και τη Χαμάς. Αυτό είναι κάτι που διαμορφώνεται σε βάθος δεκαετιών με την αλλίωση του πληθυσμού της Ευρώπης. Αυτό το θέλει η Τουρκία, το επιδιώκει. Και να πιστεύεις ότι εσύ θα μπορέσεις να έρθεις σε μια έντιμη συμφωνία με αυτό το κράτος, είναι σαν να λέμε η κοκκινοσκουφίτσα και ο λύκος θα τα βρούνε. Επίσης ανέφερε ότι η Ελλάδα υποστηρίζει, λέει, το αίτημα της Τουρκίας
για εξαίρεση από τη βίζα όσον αφορά την περιοχή Σέγγεν. Συγγνώμη κύριε Κερίδη, αυτό είναι κάτι που το είχατε πει και προεκλογικά στην Ελλάδα? Έχετε ρωτήσει για παράδειγμα τους Έλληνες πολίτες αν θα το ήθελαν αυτό να γίνει? Ή λέμε κάτι και ότι θέλεις κατεβάσει? Επαναλαμβάνουμε, έχετε ρωτήσει ποτέ τους Έλληνες αν θα ήθελαν τους Τούρκους πολίτες να μπαίνουν ανεξέλεγκτα και όποτε θέλουν στην Ελλάδα? Κοσμά, ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Σε τιμές που θυμίζουν την κατοχή, αναμένεται να φτάσει το ελαιόλαδο με τους παραγωγούς να μιλάνε για τιμή ως και 200 ευρώ αναντενεκέ. Μάλιστα, κάποιες αλυσίδες χονδρικής αρχίζουν να βάζουν πλαφόν στον αριθμό των συσκευασιών που αγοράζουν οι επαγγελματίες. Επίσης, δεν ξέρω πόσοι το έχετε αντιληφθεί, αλλά στην εστίαση τα καταστήματα έχουν σταματήσει εδώ και καιρό να βάζουν ελαιόλαδο στις σαλάτες και χρειάζεται ειδικό αίτημα από τον πελάτη που παραγγέλει για να μην του έρθει ξεροσφύρι. Νέα ακρίβεια όμως έχουμε και στο ηλεκτρικό ρεύμα, καθώς τα νέα τιμολόγια που ανακοινώθηκαν δείχνουν αυξήσεις στους επόμενους λογαριασμούς που θα φτάνουν ως και το 88%, ενώ είπαμε ότι κόβεται η κρατική επιδότηση πλην ελαχίστων εξαιρέσεων και μένει να δούμε αν θα υπάρξει νέα απόφαση της κυβέρνησης. Για φθηνό ελαιόλαδο δυστυχώς δεν έχω κάτι να σας προτείνω, αν έχετε εσείς γράψτε το με ένα σχόλιο. Έχουμε όμως κοντά μας τον εναερίτη Διονύση Πανόπουλο, ο οποίος θα μας πει τρόπους για να έχουμε το κατά δύναμη φθηνότερο ηλεκτρικό ρεύμα, αλλά το βασικότερο για να έχουμε αυτονομία σε άλλες περιπτώσεις και έτσι σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο πέσει το δίκτυο, γίνει διακοπή στο ηλεκτρικό ρεύμα για πολλές ώρες, εμείς να μην χρειάζεται να ανησυχούμε για τίποτα από όλα αυτά. Φίλες, φίλοι, σας χαιρετώ. Γεια σου και εσένα, Θάνο. Θα σας πω επιγραμματικά 5 λύσεις οι οποίες μπορείτε να εφαρμόσετε στην οικία σας ώστε να μην μείνετε χωρίς ρεύμα σε μια έκτακτη κατάσταση διακοπής ρεύματος. Ξεκινώντας από την πιο μεγάλη λοιπόν και από την πιο ακριβή, πλέον έχουμε κάποια compact μηχανήματα, τα all-in-one, τα οποία είναι το μέλλον στα φωτοβολταϊκά. Μιλάμε για ένα compact μηχάνημα που είναι σαν ένα κομωδίνο. Έχει racks, έχει δηλαδή συρτάρια σαν να λέμε πρόσθετα μέρη, τα οποία είναι οι μπαταρίες του, και με αυτόν τον τρόπο αποφεύγετε τις εγκαταστάσεις με έναν ηλεκτρολόγο. Θα μπορείτε να εξασφαλίσετε ακόμα και όλη τη νύχτα ένα ή δύο air condition ανοιχτά όλο το βράδυ, ακόμα και τρία αναλόγως με το πόσο καλά είναι μονωμένο το σπίτι σας. Φυσικά σε αυτή τη λύση θα έχετε άπλετο ρεύμα το πρωί, πρωινές ώρες δηλαδή, θα μπορείτε να δουλεύετε άνετα το πλυντήριό σας, ένα σίδερο, θα μπορείτε να μαγειρεύετε με την ηλεκτρική κουζίνα, εννοείται και 2-3 air condition συνεχούς λειτουργίας. Βέβαια όλα αυτά που σας λέω, έτσι όχι υπερβολές, αλλά θα μπορείτε να κρατήσετε ένα νοικοκυριό πάρα πολλούς μήνες, ακόμα και το χειμώνα, χωρίς να σας λείψει τίποτα. Και όταν λέω μήνες, εννοώ γιατί ενδεχομένως σε μια μεγάλη υπερκατανάλωση που μπορεί να χρειαστεί να κάνετε, έτσι να έχετε επικουρικά τη ΔΕΗ για να συνεισφέρει. Σε περίπτωση λοιπόν που δεν την έχετε τη ΔΕΗ, με μια μικρή οικονομία λοιπόν, μπορείτε να κρατήσετε το νοικοκυριό σας, έτσι χωρίς καμία έννοια για το αν θα χαλάσουν τα πράγματα στο ψυγείο, ή για το αν θα παγώσουμε το βράδυ, ή για το που θα μαγειρέψουμε, ή πώς θα πλύνουμε τα ρούχα μας. Μπορείτε βέβαια, σαν δεύτερη λύση, να πάρετε ένα all-in-one, το οποίο θα είναι στα 5 kW, αυτό που σας είπα πριν ήταν στα 15, στα 5 λοιπόν kW. Αυτό το σύστημα μπορεί να σας καλύψει σε μια μεγάλη διακοπή ρεύματος, ώστε να χρησιμοποιείτε το πρωιτό πλυντήριό σας μετά και όχι μαζί και την κουζίνα σας, και μετά άμα κλείσετε και την κουζίνα να βάλετε ας πούμε και ένα σίδερο, να σιδερώσετε κάποια ρούχα. Έτσι μπορείτε ταυτόχρονα σε όλη αυτή τη διάρκεια να έχετε ένα air condition ανοιχτό την ημέρα, και το βράδυ μπορείτε να διατηρείτε το ψυγείο σας μερικά φώτα LED, έτσι, και ένα λάπτοπ ή κάποιο κινητό να φορτίζετε, έτσι σηκώνει αυτό το συστηματάκι. Θα έλεγα ότι βέβαια με μια λογική πάλι χρήση, όχι υπερβολές, και με μια εξοικείωση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πάλι ένα νοικοκυριό με πάρα πολύ μεγάλη άνεση και με πάρα πολύ λίγα χρήματα. Σημειωτέων ότι αυτές οι συσκευές, ακόμα και στην καθημερινή σας λειτουργία, μπορούν να συνδεθούν υβριδικά και να αφαιρούν μεγάλη ποσότητα ρεύματος από τους λογαριασμούς σας, έτσι ώστε να κάνετε αρκετή οικονομία και να κάνετε και κάποια απόσβεση των χρημάτων που έχετε δώσει για μια κρίση η οποία μπορεί να έρθει με μεγάλη διακοπή. Για περισσότερες πληροφορίες και ερωτήσεις, αν θέλετε, στο κάτω μέρος της οθόνης μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου στο mail που βλέπετε και να σας λύσω έτσι κάποιες απορίες που μπορεί να προκύψουν, γιατί δεν έχω το χρόνο να σας πω περισσότερες λεπτομέρειες για αυτά τα συστήματα. Μία τρίτη λύση είναι μία συνδυαστική, θα έλεγα, λύση, η οποία περιλαμβάνει ενδεχομένως κάποιο από τα συστήματα που είπαμε πριν
και την χρήση υγραερίου, είτε για την κουζίνα μας να έχουμε δηλαδή μια κουζίνα υγραερίου, η οποία να μην μας επηρεάζεται από διακοπές ρεύματος, ακόμα και ένα ψυγείο υγραερίου μπορούμε να υποστηρίξουμε. Βέβαια θέλει πολύ προσοχή, γιατί τα ψυγεία υγραερίου είναι λίγο έτσι το καλοκαίρι στον καύσωνα, δεν έχουν και τόσο καλή απόδοση. Και όσο να είναι και αυτά, έτσι κάτι καίνε, δηλαδή το υγραέριο που καίνε δεν είναι έτσι τσάμπα. Σε κάθε περίπτωση πάντως που θα θέλατε να πάτε σε αυτή την λύση, θέλω να σας πω έτσι μια λεπτομέρεια, η οποία όσοι την ξέρετε μπορείτε να τη μοιραστείτε και εσείς με κάποιους οι οποίοι ενδεχομένως σκέφτονται να πάνε σε αυτή τη λύση. Οι μπουκάλες οι προπανίου και όχι υγραερίου, δηλαδή αυτές οι ασημένιες, άμα δείτε στα βενζινάδικα, είναι δηλαδή κάτι μπλε κεραμιδί που είναι οι κλασικές υγραερίου, και είναι κάποιες που είναι όλες ασημένιες, βαμμένες ασημένιες. Αυτές, ενώ έχουν, ξέρω εγώ, πολύ λίγο ακριβότερες, είναι πολύ λίγο ακριβότερες από τις κλασικές υγραερίου, έχουν σχεδόν διπλάσια και τριπλάσια απόδοση, μιας και το προπάνιο που έχουν μέσα είναι πολύ πιο έφλεκτο και δεν χρειάζεται να δυναμώνεται τόσο πολύ το μάτι στην κουζίνα. Φυσικά για ψυγεία υγραερίου αυτό χρειάζεται πρώτα να το συνεννοηθείτε με τον κατασκευαστή, έτσι. Μιλάμε για κουζίνες υγραερίου, είναι κάτι το οποίο προτείνεται και θα με θυμηθείτε. Είναι τεράστια η διαφορά στην απόδοση και πολύ μικρή στην τιμή. Σαν τέταρτη λύση αυτό που έχω να προτείνω είναι ότι αν κάποιος θέλει να πάρει ένα all-in-one πεντάρι για παράδειγμα, μπορεί να την χρησιμοποιήσει χωρίς φωτοβολταϊκά, δηλαδή να έχει ένα μεγάλο power bank στο σπίτι του, το οποίο σε μια έκτακτη διακοπή ρεύματος μπορεί να τροφοδοτήσει το ψυγείο του μέχρι και 4 ή 5 ημέρες, αν δεν έχει φυσικά άλλες καταναλώσεις. Σε αυτές τις 4-5 ημέρες βέβαια, μπορεί επιλεκτικά να έχει κάποιες λάμπες LED, οι οποίες να είναι μία ή δύο μες στο σπίτι, και σε μία ανάγκη φυσικά να φορτίσει και το τηλέφωνό του, και σε συνδυασμό με μία γεννήτρια, βενζίνης ή πετρελαίου, οι οποίες ας πούμε και αυτές οι 1000 W ή 2000 W έχουν μία προσιτή τιμή, μπορεί σε μία τέτοια περίπτωση να φορτίσει και τις μπαταρίες του, έτσι, γιατί αυτό το all-in-one έχει line-in, που εκεί πέρα λοιπόν μπορεί να βάλει τη γεννήτρια το line-in και να τη βάλει μπροστά για 2 ή 3 ώρες να φορτίσει και τις μπαταρίες του. Μιλάμε μετά από 4-5 ημέρες, άμα διατηρηθεί αυτή η διακοπή ρεύματος, ή ακόμα και στις 2-3, αν κάποιος έχει από θέματα καυσίμων. Και υπάρχουν τέτοιες γεννήτριες, επειδή αν κάποια γεννήτρια τέτοια την αγοράσετε μόνο και μόνο για μία κρίση, καλό είναι να πάρετε είτε πετρελαίου είτε υγραερίου πάλι. Έτσι, οι οποίες γεννήτρες αυτές μπορούν να είναι το καύσιμό τους αποθηκευμένο για πάρα πολύ καιρό. Η βενζίνη χαλάει μετά από λίγο καιρό, οπότε δεν προτείνεται για τέτοιες χρήσεις οι οποίες είναι έκτακτης ανάγκης. Τέλος, υπάρχει και η έσχατη λύση. Είναι ένα ηλιακό power bank, το μοναδικό θα λέγαμε στην αγορά το οποίο δουλεύει. Υπάρχει και video review από τον Ανδρέα τον Παπαδάκη στο κανάλι Fix It Yourself Greece που το παρουσιάζει. Μπορείτε να το αναζητήσετε στο YouTube με τον τίτλο «Ηλιακός φορτιστής για δωρεάν φόρτιση κινητών και συσκευών». Να έχετε μία συσκευή τέτοια η οποία να σας φορτίζει επαρκώς τα κινητά σε μία κρίση και ενδεχομένως το βράδυ να σας καλύψει και τις ανάγκες για ένα δωμάτιο σε φωτισμό. Είναι μια πάρα πολύ καλή επένδυση, θα λέγαμε, ούτως ή άλλως να την έχετε σπίτι σας. Σε κάθε περίπτωση, καλό είναι να γνωρίζετε ότι σε μία ενδεχόμενη διακοπή ρεύματος, το ψυγείο σας, αν δεν το ανοιγοκλίνετε, μπορεί να διατηρήσει την ψύξη του και στην κατάψυξη, αλλά κάτω και στο θάλαμο ψύξης, για περίπου 24 ώρες. Σε καμία περίπτωση, σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές, θα λέγαμε ότι δεν θα πρέπει να σας πιάσει πανικός. Έτσι, η ψυχραιμία είναι αυτή η οποία μπορεί να σώσει καταστάσεις. Και καταλαβαίνω βέβαια ότι δεν είναι και τόσο εύκολο να διαχειριστούμε εκείνη τη στιγμή τον πανικό μας, αλλά πρέπει να θυμόμαστε ότι όσο πιο δύσκολη είναι μια συνθήκη, τόσο πιο μεγάλη ανάγκη είναι να είμαστε ψύχρεμοι. Έτσι, άλλωστε, ο καλός ο καπετάνιος στην φουρτούνα φαίνεται. Και ας ελπίσουμε βέβαια όλα αυτά να μείνουν άχρηστες συμβουλές και να περάσει και αυτός ο χειμώνας ήρεμα, όσο πιο ήρεμα τουλάχιστον γίνεται, με τις παρούσες συνθήκες. Θερμούς χαιρετισμούς και από μένα. Θάνο, φίλες και φίλοι, χαίρετε. Σάκη, ευχαριστούμε πολύ για τις πολύτιμες συμβουλές, όχι μόνο από οικονομικής άποψης, αλλά και γενικότερα, λόγω και των τελευταίων εξελίξεων που βλέπουμε ότι φέρνουν κοντά απρόβλεπτες καταστάσεις για όλους μας. Ευχαριστώ πολύ και εσάς που παρακολουθήσατε. Μην ξεχνάτε ότι επειδή μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανέβει κάποιο έκτακτο βίντεο, αν θέλετε να λαμβάνετε αυτόματη ειδοποίηση για κάθε νέο που ανεβαίνει, πρέπει να κάνετε εγγραφή. Υπενθυμίζω ότι η εγγραφή είναι δωρεάν, όπως και τα υπόλοιπα σε αυτό το κανάλι.
Αφού κάνετε λοιπόν κλικ για την εγγραφή σας, πατήστε στη συνέχεια και τον καμπανάκι με την ένδειξη όλες οι ειδοποιήσεις. Όσοι έχετε γραφτεί, απλώς ελέγξτε αν παραμένετε εγγεγραμμένοι και κάνετε σωστά τη διαδικασία. Από μένα, μια καλή συνέχεια, να είστε καλά, για χαρά.